πατριώτες έφεραν μαζί τους την αγάπη για τον τόπο τους, για την Χίο και την αγάπη για την Αγία Μαρκέλα. Και έστησαν και συντήρησαν και συντηρούν αυτό το όμορφο προσκύνημα. Και όλοι χαιρόμαστε για αυτό που έχουμε. Και δοξάζουμε τον Θεό και την Αγία Μαρκέλα που φωτίζει ακόμη πατριώτες, πιστούς, Έλληνες, Ορθοδόξους Χριστιανούς που συντηρούν τις παραδόσεις για να τις δώσουν στις επόμενες γενιές. Αδελφοί μου, εάν οι παππούδες μας και οι γιαγιάδες μας δεν μας έδιναν πίστη στον Χριστό και αγάπη για την πατρίδα, όλοι μας, ακόμη και αν δεν έχουμε γεννηθεί, ακόμη και αν δεν έχουμε ζήσει στο χωριό, όλοι μας θεωρούμε χωριό μας τον τόπο που γεννήθηκαν οι πρόγονοί μας και όλοι μας συγκινούμαστε όταν ακούμε το όνομα του χωριού μας και ακόμη περισσότερο νοσταλγούμε αυτά τα οποία στερηθήκαμε. Μετανάστες, παιδιά μεταναστών, εγγόνια μεταναστών, ζούμε το χωριό και την πατρίδα σαν μια ιστορία, σαν έναν όμορφο θρύλο, αλλά αγαπάμε και επιμένουμε στην πίστη και την αγάπη στην πατρίδα. Η Αγία Μαρκέλα, αδελφή μου, αγάπησε όχι μόνο την επίγεια πατρίδα της, τη Χίο, αγάπησε και την ουράνια πατρίδα. Αγάπησε αυτό το οποίο ονομάζουμε παράδεισο. Και ο παράδεισος, αδελφοί μου, δεν είναι δέντρα και λουλούδια, ο παράδεισος είναι η αγκαλιά του Χριστού μας. Είναι η ένωσή μας με τον Θεό, όπως σας έχω πει πολλές φορές. Αγάπησε λοιπόν την αγκαλιά της Χίου, αγάπησε την αγκαλιά του Χριστού μας. Η όμορφη γη της Χίου αγκάλιασε το μαρτυρικό σώμα της Αγίας Μαρκέλας και ο Χριστός μας αγκάλιασε την αγιασμένη της ψυχή. Δεν δίστασε η Αγία Μαρκέλα να θυσιάσει τα νιάτα της, την ομορφιά της για την αγάπη της στον Χριστό. Εμείς λοιπόν ερχόμαστε για να τιμήσουμε πρώτα τον Τριαδικό και Πανάγαθο και καλό μας Θεό και για να τιμηθούμε την ιδιαίτερη πατρίδα των Χιωτών και για να θυμηθούμε τους αγώνες, τα μαρτύρια και την αγάπη της Αγίας Μαρκέλας. Η αγιότητα, αδελφοί μου, δεν είναι φτιαγμένη από το Θεό για τον Θεό. Η αγιότητα είναι φτιαγμένη από τον Άγιο Θεό για μας τους ανθρώπους και μπορεί να βιωθεί και να πραγματοθεί εδώ επί της γης. Με την πίστη, με την αγάπη, με τον καθημερινό πνευματικό αγώνα, με την προσευχή και με την ομολογία της Ορθοδοξίας μας, όλοι μας αγιαζόμαστε. Ακόμη περισσότερο αγιαζόμαστε από τα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Όταν λοιπόν θέλουμε να τιμήσουμε την αγιότητα, όταν θέλουμε να τιμήσουμε έναν Άγιο, τι κάνουμε, ερχόμαστε στην Εκκλησία, συγκεντρωνόμαστε ως το σώμα της Εκκλησίας, ως το σώμα του Χριστού, ερχόμαστε, συγκεντρωνόμαστε και με την κοινή μας προσευχή και κυρίως με τη συμμετοχή μας στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, στο σώμα και στο αίμα του Χριστού, τότε λαμβάνουμε αγιασμό, μετέχουμε στο μυστήριο του αγιασμού ολοκλήρου του κόσμου και μετέχουμε επίσης στον αγιασμό της Αγίας Μαρκέλας. Είναι εδώ η Αγία Μαρκέλα, ανάμεσά μας. Και το διαδηλώνουμε με αυτό τον ναό της, το διαδηλώνουμε με την εικόνα της, το διαδηλώνουμε με το Άγιο Λείψανο, το οποίο είναι θησαυρός. Φανταστείτε, έχουμε το Λείψανο εδώ της Αγίας Μαρκέλης και φυσικά με την παρουσία μας, με την παρουσία μας. Εύχομαι ο καλός μας Θεός με τις πρεσβείες της Αγίας Μαρκέλας να σας ευλογεί πάνω και να στηρίζει τον Πρόεδρο, τον κύριο Κουτάφη, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και
και όλους τους χιώτες απανταχού της γης. Ιδιαίτερα τους δικούς μας χιώτες εδώ, της Νέας Υόρκης, οι οποίοι αγωνίζονται και το κάνουν με επιτυχία να μην σβήσει η φλόγα της αγάπης για τη γη. Χρόνια πολλά και ευλογημένα σε όλους. Ευχαριστώ τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπό μας, κύριο Ελπιδοφόρο, ο οποίος για άλλη μια φορά μου έδωσε την ευλογία να είμαι εδώ και να συμπανηγυρίσω μαζί σας. Ευχαριστώ τους πατέρες που ήρθαν για να προσευχηθούν μαζί μας, τον πνευματικό όλων των χιωτών της Νέας Υόρκης, τον πατέρα Βασίλειο Ντούρο, χιώτικη καταγωγή, τον πατέρα Πέτρο Γκόμες, ο οποίος είναι από το Μεξικό και αγάπησε τον Χριστό και την Ελλάδα και μιλάει ελληνικά πολύ καλύτερα από ότι πάρα πολλοί Έλληνες. Και αυτό ας γίνει παράδειγμα για όλους μας. Ένα παιδί από μια ξένη χώρα μεγάλωσε σε μια μη ελληνική και ορθόδοξη οικογένεια και όμως όχι μόνο μιλάει ελληνικά, αλλά κατέχει πτυχία από ελληνικά πανεπιστήμια και συνεχίζει τις σπουδές του. Ευχαριστούμε τον ιεροδιάκονό μας, τον πατέρα Ιερεμία Μαγκόρο, που είναι από τον Τύρναβο, από τον όμορφο Τύρναβο και ήρθε εδώ για να σπουδάσει στην θεολογική μας σχολή και διακονεί κοντά στον Αρχιεπίσκοπό μας. Ευχαριστώ τους ιεροψάρτες μας και ιδιαίτερα τον πρωτοψάρτη σήμερα, τον κύριο Κομπίτσι, για την αγάπη του και για την μελίδη φωνή του και την απόδοση κατά τον πατριωτικό ύφος όλων των ύμνων της Εκκλησίας μας. Ευχαριστώ όλους εσάς που ήρθατε, συμπαντητές, για να τιμήσετε τη μνήμη της δικής σας και δικής μας και όλων των Ορθοδόξων Χριστιανών Αγίας Μαρκέτας.